Προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα και να ξεκινήσει διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι στιγμής, Πριτάνης και Υπουργός Παιδείας φαίνεται να συμφωνούν στο να μετατραπεί η διαθεσιμότητα σε κινητικότητα, στην ανάκληση της υποχρεωτικής αργίας όσων δεν απογράφηκαν και στη νέα μοριοδότηση των απογραφέντων υπαλλήλων. Ο Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε υπεύθυνη την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών για το άνοιγμα του Ιδρύματος. Με την άμεση έναρξη των μαθημάτων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εάν δεν ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα τα μαθήματα, το εξάμηνο θα χαθεί. Οι διοικητικοί πάλι όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν πίσω, ειδικά μετά την τέταρτη προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να κηρυχθεί η απεργία τους παράνομη. Και διάλογο θέλουμε να κάνουμε. Και να συζητήσουμε προτάσεις για πώς μπορεί να βαθύνει αυτός ο χαρακτήρας, αλλά με ανοιχτά πανεπιστήμια, που σημαίνει με τους εργαζόμενους θέσεις τους. Η στάση που θα κρατήσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι θα καθοριστεί αύριο, σε νέα γενική συνέλευση. Την ίδια ώρα, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας να αποσυρθεί το μέτρο της διαθεσιμότητας, να γίνει νέα αξιολόγηση των διοικητικών δομών και με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να βγουν τα ονόματα των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στην κινητικότητα. Αύριο θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο της Συνόδου των Πριτάνεων και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.